Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά λόγια, κύριε καθηγητά. Θα δούμε πόσο υπέρ είμαι στο τέλος. Να ευχαριστήσω επίσης και για την τιμητική πρόσκληση τους διοργανωτές. Θα μοιραστώ την παρουσίασή μου μαζί σας. Ελπίζω επιτυχώς. Όλα καλά, βλέπουμε την ομιλία σου. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόδους αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας. Περίπου οι μισοί ασθενείς με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό έχουν ένα κλάσμα το οποίο δεν είναι επηρεασμένο, δεν είναι δηλαδή κάτω από 40% και είτε είναι άνω του 50%, οπότε μιλάμε για ένα διατηρημένο κλάσμα εξόδους ή με τους τελευταίους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ένα κλάσμα που είναι ενδιάμεσο, δηλαδή 40 με 49, και αυτό το αποκαλούσαμε παλιότερα ενδιάμεσο, τώρα το λέμε ελαφρά μειωμένο και ούτω καθεξής. Επομένως, μιλάμε για πολλούς ασθενείς και τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι μάλλον αυτή η ομάδα των ασθενών με διατηρημένο κλάσμα εξόδους θα μπαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Ένας λόγος είναι η γύρανση του πληθυσμού, που αυξάνει το ποσοστό της καρδιακής ανεπάρκειας συνολικά, αλλά ειδικά της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξόδους, καθώς αυτός ο πληθυσμός υπερεκπροσωπείται στους ηλικιωμένους. Και αφετέρου αυξάνει και η δική μας ευαισθητοποίηση απέναντι σε αυτή την οντότητα, που παλιά δεν της δίναμε καμία σημασία, ενώ τώρα πια αρχίζουμε να την διαγνώσουμε, να την διαγνώσουμε όλο και περισσότερο. Να θυμίσω ότι όχι πολύ παλιά, ακόμα και σήμερα, οι περισσότεροι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόδους παραμένουν πολλές φορές αδιάγνωστοι και νοσηλεύονται σε παθολογικές κλινικές ή πνευμονολογικές κλινικές λόγω ακριβώς της δυσκολίας που έχουμε στο να αναγνωρίσουμε αυτή την οντότητα. Επομένως, είναι ένα σύνδρομο που βαίνει συνεχώς αυξανόμενο και αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πρόγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, είτε μιλάμε για θνητότητα, είτε μιλάμε για εισαγωγές στο νοσοκομείο, είναι δυσμενής ανεξάρτητα αν έχουμε μειωμένο, ενδιάμεσο ή διατηρημένο κλάσμα εξόδευσης. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι το ότι στους ασθενείς που έχουν διατηρημένο κλάσμα εξόδευσης δεν έχουμε αποδεδειγμένα κάποια θεραπεία που να βελτιώνει την πρόγνωση, τουλάχιστον όσον αφορά τους νευρογονικούς αναστολείς, που ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένοι στην βελτίωση της έκβασης των ασθενών με μειωμένο κλάσμα εξόδευσης. Να περάσουμε τώρα στα ARNIS και συγκεκριμένα στις ακουμπετήλυμπες αρτάνι, γιατί αυτός είναι ο μόνος εκπρόσωπος που έχουμε για την ώρα στην εφαρέτρα μας, που όπως ξέρουμε όλοι συνδυάζει δύο πράγματα. Συνδυάζει μία ταρτάνη, την πλησαρτάνη συγκεκριμένα, και την σακουμπιτρίλη, που είναι ένας αναστολέας της νεπριλυσίνης που διασπά διάφορα χρήσιμα πεπτίδια, όπως τα νατριουρητικά πεπτίδια κλπ, τα οποία προκαλούν αγκιοδιαστολή και νατριούρηση. Επομένως, λοιπόν, αυτό το φάρμακο συνδυάζει με ένα έξυπνο τρόπο την αναστολή ενός κακού συστήματος, του άξονα ρενίνης, και την ενίσχυση ενός καλού συστήματος, αυτού του νατριουρητικών πεπτιδίων και άλλων αγκιοδραστικών πεπτιδίων. Επομένως, αυτός ο έξυπνος συνδυασμός αναστολής ενός κακού και ενίσχυσης ενός καλού συστήματος έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξόδευσης. Ξέρουμε όλη τη μελέτη Paradigm που δημοσιεύτηκε πριν από 6 χρόνια, η οποία έδειξε μια στατιστικά πολύ σημαντική μείωση κατά 20% του καρδιακού θανάτου την νοσηλιό για καρδιακή ανεπάρκεια έναντι της εναλαπρίλης, ενός μιας κλασικής θεραπείας για την καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξόδευσης, και αυτό πέρασε βέβαια και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Επομένως, στο μειωμένο πλάσμα εξόδευσης αυτό που έκανε η σακουμπιτρίλη βασαρτάνη είναι να διπλασιάσει το όφελος που η αλφαμέα επιφέρουν ως προς την έκβαση των ασθενών στα σκληρά καρδιακά σημεία του καρδιακιακού θανάτου και των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Και μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε άλλα δεδομένα πέρα από αυτά τις Paradigm και στα Hydration κάποιων μελετών για σταθερούς ασθενείς με μειωμένο πλάσμα εξόδευσης που έπαιρναν ήδη κάποιον αλφα-μέα. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες άλλες μελέτες που μας έδειξαν ότι στο μειωμένο κλάσμα εξόδευσης αυτό το φάρμακο φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση
όλη τη γκάμα των ασθενών. Δεν μιλάμε για σταθερού ασθενεί έξω από το νοσοκομείο με παλιά διάγνωση καρδιακή ανεπάρκεια, είτε μιλάμε για σταθεροποιημένου ασθενεί που είναι ακόμα στο νοσοκομείο, είτε για, για ασθενεί που πρόσφατα βγήκαν από το νοσοκομείο, ανεξάρτητα αν παίρνουν ή όχι αλφαμαία ή αν έχουν πρωτοδιάγνωση ή όχι καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτά τα δεδομένα είχαμε για το μειωμένο πλάσμα εξόδηση με τη σακουμπιτρίλη βαλσαρτά. Τι έγινε τώρα με τα δεδομένα στο διατηρημένο πλάσμα εξόδησης? Υπήρχε αρχικά η μελέτη Paramount, μια μικρή κλινική μελέτη. Πήρε ασθενείς με πλάσμα εξόδησης 45 και άνω και αυξημένο NT-proBNP και έδειξε ότι το κύριο καταληκτικό σημείο, το NT-proBNP, μειώνεται σε σημαντικό βαθμό από τη σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη έναντι της βαλσαρτάνης. Αυτό ήταν το κύριο καταληκτικό σημείο και επίσης έδειξε και κάποια επιπλέον ευεργετικά αποτελέσματα ως προς τη μείωση του λόγου του αριστερού κόλπου, τη βελτίωση της λειτουργικής κλάσης κατά δύο heart association κλπ. Δεν έδειξε ωφέλη σε άλλα καταληκτικά σημεία όπως το πλάσμα εξόρθωση, την αναδιαμόρφωση αριστερής κοιλίας κλπ. Αλλά με αυτά τα δεδομένα το φάρμακο προχώρησε σε μια μελέτη μεγάλη φάση 3 στην καρδιακή ανεπάρκεια πια με διατηρημένο πλάσμα εξόρθωση, με πλάσμα εξόρθωση 45% και άνω, ασθενείς άνω των 50 ετών, συμπτωματικοί, που είχαν και άλλα χαρακτηριστικά για να τους πει κανείς ότι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο πλάσμα εξόρθωση, ένα μεγάλο αριστερό κόλπο, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, αυξημένα ρητικά πεπτίδα κλπ. Τι έδειξε αυτή η μελέτη? Έδειξε ότι η σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη έναντι της βαλσαρτάνης μειώνει το σύμπλοκο καταληκτικό σημείο καρδιακιακού θανάτου και νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 13%, ένα αποτέλεσμα όμως το οποίο δεν ήταν στατιστικά σημαντικό για πολύ λίγο. Βλέπετε εδώ κάτω ότι τα όρια αξιοπιστίας του hazard ratio ήταν μέχρι 1,01 για πραγματικά για ελάχιστα συμπάματα δεν βγήκε αυτή η μελέτη θετική. Επομένως λοιπόν υπήρχε μια 13% μείωση σε σχέση με την βαλσαρτάνη, αλλά διάφοροι μελετητές είπαν ότι θα συγκρίνουμε τη σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη σε αυτή τη μελέτη με ένα θεωρητικό, υποθετικό, αν θέλετε, πλασίμπο. Πήραν λοιπόν την ομάδα πλασίμπο από τη μελέτη Charm Preserve και τη συνέκριναν με την σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη στη μελέτη Paragon. Είναι βέβαια μια πολύ τολμηρή στατιστικά προσέγγιση, δεν μιλάμε πια για τυχιοποιημένη μελέτη, μιλάμε απλά για κάποιο ενδεικτικό αποτέλεσμα. Έδειξαν λοιπόν ότι αν συγκρίνουμε τη σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη με το τίποτα, με το πλασίμπο, σε δύο παρόμοιες ομάδες ασθενών, τότε θεωρητικά η σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη θα μείωνε κατά 20% το σκληρό αυτό καταληκτικό σημείο και σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Και αυτή η προσέγγιση έγινε με τη λογική ότι σε αυτούς τους ασθενείς δεν υπήρχε πραγματικά κάποια θεραπεία που να μπορεί να πεις ότι είναι το standard of care, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσεις έναντι του πλασίμπο, αντί για πλασίμπο σε αυτή την θεραπεία, όπως έγινε με την μελέτη Paragon που πήρε ως σύγκριση τη βαλσαρτάνη. Τι άλλο έδειξε αυτή η μελέτη? Η Paragon έδειξε βελτίωση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε διάφορα πιο, αν θέλετε, μαλακά καταληκτικά σημεία, όπως τη λειτουργική κλάση των ασθενών κατά New Heart Association, την ποιότητα ζωής με το ερωτηματολόγιο Kansas City και την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Και όλα αυτά με ένα καλό προφίλ ασφάλειας, μικρότερος κίνδυνος, όπως είπαμε και πριν, για επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, μικρότερος κίνδυνος για υπερκαλιεμία, αλλά μεγαλύτερος κίνδυνος για υποτασικά επεισόδια που δεν δημιουργήσαν όμως μεγάλα προβλήματα στους ασθενείς. Αντίστοιχα αποτελέσματα με την μελέτη στο μειωμένο πλάσμα εξόρθωσης. Επίσης υπήρχαν κάποιες υποομάδες ασθενών που φαίνεται ότι βελτιώνονταν σαφώς. Δηλαδή αυτές ήταν οι γυναίκες, οι ασθενείς που ανήκαν στην λευκή φυλή και επίσης οι ασθενείς που είχαν πλάσμα εξόρθωσης στο κατώτερο άκρο του φάσματος, δηλαδή μεταξύ 45 και 57, που ήταν και η διάμεση τιμή. Σε αυτές λοιπόν τις υποομάδες φάνηκε ότι η σακουμπιτρίλη βαλσαρτάνη βελτίωνε την έκβαση των ασθενών, όμως πρέπει κανείς να πει ότι η μελέτη υποομάδων δεν αποτελεί τυχεοποιημένη μελέτη, δεν μιλάμε πια για αποτελέσματα μιας τυχεοποιημένης μελέτης και ακόμα περισσότερο όταν η βασική τυχεοποιημένη μελέτη δεν έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα. Το να μιλάει κανείς δηλαδή για υποομάδες ασθενών
δεν μπορεί να βγάλει σταθερό συμπέρασμα, είναι επισφαλές στατιστικά και θα πρέπει απλά να το χρησιμοποιήσει αυτό για να έχει κάποιες ενδείξεις χωρίς να το θεωρήσει ως ένα αποτέλεσμα κλινικής μελέτης. Και πάλι εδώ αυτή η κλιμακωτή βελτίωση της έκβασης των ασθενών με την μείωση του κλάσματος εξώδησης, όσο αμιλότερο το κλάσμα, τόσο καλύτερη η έκβαση των ασθενών. Αυτό το τελευταίο εύρημα αναπαραγάγει αντίστοιχα ευρήματα μελέτης υποομάδων και από άλλες μελέτες που ήταν γενικά, που δεν έδειξαν γενικά καλά αποτελέσματα, δηλαδή την μελέτη TOPCAT με τη σπιρολακτόνη, μια μετανάλυση με β' αναστολή σε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό και την μελέτη TSAR με την καντεσαρτάνη. Όλες αυτές οι μελέτες και η Paragon έδειξε ότι αν πάμε σε ένα φάσμα, στο κατώτερο φάσμα του διατηρημένου πλάσματος, αν θέλετε σε αυτό που λέμε ελαφρά επηρεασμένο πλάσμα, δηλαδή μεταξύ 40-45 και 50-55, εκεί φαίνεται να υπάρχει βελτίωση της έκβασης των ασθενών. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι υπό αναλύσεις και όχι τυχιοποιημένες μελέτες, άρα θα πρέπει να τις βλέπουμε με προσοχή. Και υπάρχει αυτή η θεωρία ότι όσο χαμηλότερο το πλάσμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η νευρομονική ενεργοποίηση, άρα τόσο μεγαλύτερη και η ανάγκη για αναστολή των νευρομονικών μηχανισμών, ενώ όσο μεγαλύτερο το πλάσμα, τότε εκεί μπαίνουν περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των ασθενών και η σημασία της αναστολής των νευρομονικών συστημάτων δεν είναι και τόσο σημαντική. Με βάση τις υποαναλύσεις αυτές που είδαμε πριν δημοσιευθεί ακόμα η μελέτη Paragon, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έσπευσε να βγάλει πέρυσι μια ενδιάμεση οδηγία που έλεγε ότι, όχι ακριβώς guidelines, αλλά τέλος πάντων κάποια έτσι, πολύ χαλαρή σύσταση που έλεγε ότι τα φάρμακα αυτά, η καντεσαρτάνη, η σπιρολακτόνη, η β' αναστολή σε φλεβοκομβικό ρυθμό, θα μπορούσε κανείς, αυτό το maybe consider που αντιστοιχεί σε ένδειξη 2β, θα μπορούσε κανείς να τα δοκιμάσει ασθενείς με το ενδυάσμα νοσοκλάσμα εξώδησης βάσει των μελετών υποομάδων που είδαμε πριν. Δεν είχε βγει όμως ακόμα τότε η μελέτη Paragon. Τώρα, από την άλλη, άμα δει κανείς τι παίρνουν αυτοί οι ασθενείς, θα δούμε ότι πραγματικά αυτοί οι ασθενείς έτσι κι αλλιώς παίρνουν αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή, αυτό είναι από τη μελέτη Paragon. Πριν τυχιοποιηθούν στην πιτρή βαλσαρτάνη ή την βαλσαρτάνη, οι ασθενείς έπαιρναν κατά 85% κάποιον αλφαμέα ή κάποια σαρτάνη. Γιατί έχουν σχεδόν όλη υπέρταση. Επίσης, το 80% έπαιρνε και β' αναστολής, γιατί έχουν κολπική μαρμαριγή ή άλλα προβλήματα για τα οποία χρειάζονται β' αναστολής, είτε η στεφανία νόσου, ας πούμε. Ή έπαιρναν κατά 25% ανταγωνιστές αλδοστερώνης. Μόλις μιλάμε για ένα πληθυσμό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς λαμβάνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό νευροορμονικούς αναστολής, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από δεδομένα πραγματικού πληθυσμού από το Register της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, πάλι αντίστοιχα υψηλά ποσοστά νευροορμονικών αναστολέων και ειδικά αναστολέων του άξονα ρενίνης σε αυτούς τους ασθενείς, λόγω ακριβώς των πολλών συνοσυνοτήτων. Βλέπετε, υπέρταση 96%, κολπική μαρμαριγή το έντριο των ασθενών, παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου κλπ. Επομένως, μιλάμε για ένα πληθυσμό που έτσι κι αλλιώς λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό νευροορμονικούς αναστολής, και έτσι σχεδιάστηκε μια μελέτη, η μελέτη Parallax, που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Καρδιακής Ανεπάρκειας, η οποία τι έκανε. Είπε, θα δώσουμε τις ακουπετρίλ βαλσαρτάνη και θα δούμε εάν βελτιώνει την έκβαση των ασθενών σε σχέση όχι με ένα δεδομένο πλασίμπο ή με μια δεδομένη παρέμβαση, αλλά σε σχέση με αυτό που έτσι κι αλλιώς έπαιρναν οι ασθενείς. Δηλαδή, αν οι ασθενείς έπαιρναν αλφαμέα, τυχιοποιούνταν σε σακουπιτρίλη βαλσαρτάνη ή αλφαμέα. Αν έπαιρναν σαρτάνη, τυχιοποιούνταν σε σακουπιτρίλη βαλσαρτάνη ή βαλσαρτάνη. Και αν δεν έπαιρναν τίποτα, κανέναν αναστολέα του άξονα ρενίνης, τότε έπαιρναν σακουπιτρίλη βαλσαρτάνη έναντι του εικονικού φαρμάκου. Κατά κάποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο να απεικονίσουν το τι γίνεται στον πραγματικό πληθυσμό και να συγκριθεί σε κουβιτρίλη βαλσαρτάνη με το τι πραγματικά λαμβάνουν οι ασθενείς ως θεραπεία. Τι έδειξε τώρα αυτή η μελέτη? Είχε δύο καταληκτικά σημεία, το NT-proBNP και την δοκιμασία εξάρτητης βάνδεσης. Το ένα βγήκε θετικό, το NT-proBNP μειώθηκε στατιστικά σημαντικά, η δοκιμασία εξάρτητης βάνδεσης δεν βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά. Τι άλλο έδειξε? Έδειξε ότι αν πάμε σε σκληρά καταληκτικά σημεία, τα οποία όμως αυτή η μελέτη ήταν δευτερογενή καταληκτικά σημεία και όχι πρωτογενή καταληκτικά σημεία,
άρα κανείς πρέπει να τα δει με λίγο πιο προσεκτικά, έδειξε ότι πραγματικά βελτιώνονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό και ο κίνδυνος νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια τους επόμενους 6 μήνες και ο κίνδυνος είτε νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια είτε θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια τους επόμενους 6 μήνες. Για να συνοψίσει κανείς λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε για τις ακουμπετρίες Βαρσατάνη στους ασθενείς αυτούς με διατηρημένο ή ελαφρά μειωμένο, αν θέλετε, κλάσμα εξόρθησης, πάντως όχι με μειωμένο κλάσμα εξόρθησης, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη τυχιοποιημένη μελέτη στους ασθενείς με κλάσμα εξόρθησης 45% και άνω, η οποία τυπικά ήταν ουδέτερη, αλλά με πολύ μικρή στατιστική διαφορά για πολύ λίγα events, ή κάποια θετικά σημεία στο κατώτερο άκρο του φάσματος εξόρθησης, του κλάσματος εξόρθησης δηλαδή 45 με 57, το οποίο ήταν συμβατό με ευρήματα άλλων παλιότερων υποαναλύσεων με την κατεσαρτάνη της πυρενολακτώνη κλπ. Και επίσης υπήρχαν κάποια θετικά σημεία για τις γυναίκες και τους λευκούς ασθενείς. Επίσης υπήρχε η δεύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη έναντι της θεραπείας που ήδη έπαιρναν οι ασθενείς πριν, σε ασθενείς με κλάσμα εξόδου 40% και άνω, και αυτή τυπικά ήταν μια ουδέτερη μελέτη, γιατί δεν έπιασε και τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία. Υπήρχαν όμως θετικά ευρήματα για τα νοητικά πεπτίδια και για την έκβαση των ασθενών και τα σκληρά καταληκτικά σημεία. Και βέβαια πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι οι αναλύσεις υπό ομάδων δεν είναι τυχαιοποιημένες μελέτες. Επομένως, πρέπει κανείς να τις βλέπει με προσοχή, όπως είπα πριν, ειδικά αν οι κύριες μελέτες δεν έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το τι είναι αυτό το σύνδρομο το οποίο προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τόσο καιρό, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι που να βελτιώνει την πρόγνωση. Η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόρθησης έχει αλλάξει διάφορους ορισμούς και διάφορα όρια στην πορεία του χρόνου. Έτσι, έχουμε χρησιμοποιήσει όρια από το 40, το 45, το 50, το 55 για να δούμε τι είναι φυσιολογικό ή διατηρημένο κλάσμα εξόρθησης. Και από την άλλη, το βασικό κριτήριο για να διαγνώσουμε αυτή την οντότητα, δηλαδή το κλάσμα εξόρθησης, που πρέπει να είναι πάνω από 40, 40 και πάνω μάλλον πιο σωστά, είναι μια μέτρηση η οποία δεν είναι πάρα πολύ σταθερή, όπως ξέρουμε. Έχει μια variability η οποία μπορεί να φτάσει στο 10%. Έχει μια κακή, όχι αν θέλετε κακή, αλλά όχι πάρα πολύ καλή συσχέτιση με πιο αντικειμενικές μετρήσεις του κλάσματος εξόδου, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία ή η τριδιάστατη ηχοκαρδιογραφία, όταν το μετράμε με τη τριδιάστατη ηχοκαρδιογραφία. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα ένας ασθενής μπορεί να πέσει από τη μια κατηγορία στην άλλη λόγω του variability της μεταβλητότητας της μέτρησής μας, και από την άλλη το κλάσμα εξόδησης δεν είναι και κάτι σταθερό. Έχουμε δεδομένα ότι μπορεί είτε να μειώνεται στους ασθενείς που έχουν διατηρημένο κλάσμα, είτε να αυξάνεται στους ασθενείς που έχουν μειωμένο κλάσμα. Επομένως λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή που θα μετρήσουμε εμείς τον ασθενή, δεδομένη και της μεγάλης μεταβλητότητας της μέτρησής μας, μπορεί να τον έχουμε πιάσει στη φάση που ταξιδεύει από το διατηρημένο στο μειωμένο ή που ανεβαίνει από το μειωμένο στο διατηρημένο. Επομένως, να πάρουμε μια θεραπευτική απόφαση με βάση αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως δεν είναι και πάρα πολύ ασφαλές και υπάρχουν διάφορα κριτήρια, διάφοροι παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν την πορεία του κλάσματος εξόρθησης, όπως είναι η αιτιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας, το φύλο, η ηλικία των ασθενών. Επομένως, λοιπόν, φαίνεται ότι η αρχική βλάβη που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια οδηγεί σε ένα φαινότυπο, όχι μόνο αυτή καθεαυτή ως βλάβη, αλλά με την παρεμβολή πολλών άλλων τροποποιητικών παραγόντων, όπως είναι οι συνοσηρότητες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κτλ. Από την άλλη τώρα, αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη διάγνωση να είμαστε πιο σίγουροι, θέλουμε και κάποια επιπλέον πράγματα, δομικές αλλαγές στον υπέρηχο ή νατριουρητικά πεπτίδια, λένε για τις θηρήσεις. Αν δούμε όμως τους δύο αλγορίθμους που έχουν βγει, τους δύο πιο γνωστούς αλγορίθμους για τη διάγνωση αυτού του συνδρόμου, ένας ο αριστερά είναι από την Αμερική, ο δεξιά της Ευρωπαϊκής Κατασκευής Εταιρείας, θα δούμε ότι διαφέρουν αρκετά. Και διαφέρουν σε ένα πολύ βασικό σημείο.
στην παρουσία των νοητρικών πεπτιδίων. Βλέπετε ότι υπάρχουν νοητρικά πεπτίδια στον ευρωπαϊκό αλγόριθμο, δεν υπάρχουν στον αμερικανικό αλγόριθμο. Μια πολύ σημαντική διαφορά. Και οι διαφορές γενικά αυτές των δύο αλγορίθμων οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Και οι δύο αλγορίθμοι, όταν βγαίνουν θετικοί, όταν δείχνουν υψηλό κίνδυνο ασθενούς, πραγματικά βρίσκουν ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου για εκβάσεις στα επόμενα χρονικά διαστήματα. Όμως, διαφωνούν σε σημαντικό βαθμό στο ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη πολύ μικρή στον πληθυσμό, στους ασθενείς που συμφωνούν και οι δύο αλγόριθμοι. Επομένως, μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο διάγνωσης. Και επίσης, η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης μπορεί να είναι όλα αυτά που βλέπουμε εδώ. Είτε μιλάμε για μια παραμελημένη υπέρταση, αρρύθμιστη, είτε μιλάμε για αμυλοειδήτωση, είτε μιλάμε για μια βαλβιδοπάθεια, είτε μιλάμε για μια περιοριστικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια ή για μια καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής καρδιακής παροχής που βλέπουμε οι ασχολούμενοι με τις θαλασσεμίες και με τις χρόνιες σοβαρές ανεμίες. Επομένως, όλα αυτά είναι καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Διαφορετικά κλινικά μεταξύ τους. Και επίσης είναι διαφορετικά και δομικά μεταξύ τους. Βλέπετε ότι σε διάφορες μελέτες η αναδιαμόρφωση αριστερής κοιλίας διαφέρει πάρα πολύ από μελέτη σε μελέτη, αλλά από ομάδα ασθενών σε ομάδα ασθενών. Δηλαδή, η δομική ετερογένεια δείχνει ακριβώς την κλινική ετερογένεια του συνδρόμου. Και και ένα λεπτό ακόμα, αν θέλετε. Μισό λεπτό έχω. Λοιπόν, και η καρδιακή ανεπάρκεια λοιπόν περιλαμβάνει με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης ένα μεγάλο φάσμα φαινοτύπων. Σας θυμίζω ότι ένα 13% των ασθενών τουλάχιστον με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης συμπτώματα καρδιακές ανεπάρκειας και ένα παχύ μεσοκοιλιακό διάφραγμα έχει αμυλοείδωση, άρα πρέπει θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση και αυτό που ενδεχομένως θα μας βοηθήσει είναι η πιο ακριβής φαινοτυπική διαχείριση του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας. Ευχαριστώ πολύ.